ο κύριο Τσακαλώτο αποδέχεται μόνιμα μέτρα, 3,5 δις ευρώ το χρόνο και μετά το 2018, μέσω τη επέκταση του δημοσιονομικού κόφτη. Δεσμεύει έτσι τη χώρα σε λιτότητα διαρκεία με βαριέ επιπτώσει για την οικονομία και του πολίτε για πολλά πολλά χρόνια. Ο κόφτη των κυρίων Τσίπρα Τσακαλώτου δεν είναι προληπτικό και αόριστο όπω δήλωναν. Είναι συγκεκριμένο. 3,5 δις ευρώ μέτρα κάθε χρόνο. Είναι στοχευμένος Δηλαδή, αφορά υποχρεωτικά μισθού και συντάξει. Είναι αυτόματο, καθώ δεν απαιτείται έγκριση τη Βουλή. Και βέβαια, είναι μόνιμο, καθώ συνεχίζεται και μετά το Μνημόνιο Τσίπρα το 2018. Όλα αυτά που ο κ. Τσακαλώτο προσπαθεί να κρύψει, συνοδεύονται από μια βαρύτατη υπερφορολόγηση του ελληνικού λαού και μια δραματική αύξηση στι εισφορέ των ελεύθερων επαγγελματιών και των αγροτών από την πρώτη κιόλα μέρα του νέου έτου. Αυτό είναι το τίμημα τη παραμονή του. Πάση θυσία στην εξουσία. Υπάρχει εναλλακτική πολιτική. Την έχει προτείνει ο Κυριακό Μητσοτάκη με στοχευμένη μείωση των κρατικών δαπανών, μείωση τη φορολογία και επιτάχυση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων στη χώρα.